Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ο Δεύτερος, προς τον Ιερών Κλήρο και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Θεοσός του Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αδελφοί μου αγαπητοί, παιδιά μου αγαπητά, ακούμε τις ημέρες αυτές τον ενθαρρυντικό λόγο. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γαριμάς ο του σωτήρος θάνατος. Προσδοκούμε αδελφοί μου Ανάσταση νεκρών, αυτή η προκλητική για τη λογική μας ελπίδα, βασιζεμένη στο ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, παραμένει η έσχατη και μεγάλη πηγή νοήματος για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Είναι ο αναστημένος Χριστός που φωτίζει την ιστορία με τις κορυφώσεις της, αλλά και τα σκοτάδια της ανθρώπινης περιπέτειας που τη συνοδεύουν. Φωτίζει και ερμηνεύει τα γεμάτα πόνο και αναπάντητα γιατί. Αυτά που συχνά μας συμφλίβουν και ξεχυλίζουν την κραυγή του Αγίου των γραμμάτων μας, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Παραμένουμε συγκλονισμένοι από την τραγωδία των τεμπών. Ο δυνηρός καθρέπτης των πολλών πόνων όλων μας συνόδευσε τη φετινή μας πορεία προς το Πάσχα. Σφράγισε τη συνείδησή μας. Οδήγησε τη σκέψη πολλών στα μεγάλα ερωτήματα. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, είναι μάταια η πίστη μας, βεβαιώνει η πνευματική μας παράδοση. Αξίζει να θυμόμαστε ότι ο Αναστάς δεν περιφρονεί αλαζονικά την ανθρώπινη συνθήκη. Η Ανάσταση δεν είναι μια φαντασίωση κοσμικής δύναμης. Είναι αυτός που ως άνθρωπος παρεκάλεσε τον Θεό Πατέρα να αποφύγει το μαρτύριο, που προδόθηκε από ένα δικό του άνθρωπο, που εμπέχθηκε, που μαστιγώθηκε, που πόνεσε και μάτωσε πολύ, που αναφώνησε «Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες», που πέθανε πάνω στον Σταυρό. Τον είδαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα κατάστηκτον της μόλοψη, ηττημένο μπροστά στα μάτια των μαθητών, τελειωμένο για την ανθρώπινη αντίληψη, ολοκληρωτικά ταπεινωμένο. Αυτόν τον εσταυρωμένο λατρεύουμε, σε Αυτόν πιστεύουμε. Αυτός ο ηττημένος, σκάνδαλο ίδιος και μορία, είναι ο Θεός. Η εκκλησιαστική μας παράδοση διατρανώνει τολμηρά. Θεός απέθανεν, αίμα Θεού επί του Σταυρού. Αυτός διαλύει το κράτος του θανάτου, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής. Θεάνθρωπος ον ανασταίνεται μαζί με την ανθρωπότητα. Η ανθρώπινη ιστορία, η τραγικότητα, το φυσικό κακό, το αδιανόητο κάποτε ηθικό κακό, η βάναυση ματέως των ονείρων μας σε όλα τα επίπεδα, όλα μπορούν, όλα καλούνται να μετάσχουν στη μεταμορφωτική προοπτική της Ανάστασης. Ο Άδης βασιλεύει, αλλού αιωνίζει. Ο Αναστάς Θεάνθρωπος φανερώνει τις άπειρες δυνατότητες που αποκτά η ανθρώπινη φύση και όλοι μας κατά χάρη. Είναι ο Σωτήρας, παραμένει και ο αντιλεγόμενος, κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Εις άθλημα αγάπης και ελευθερίας δεύτε λοιπόν και εμείς, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν, ίνα και συζήσομεν αυτό. Αδελφοί μου, η Ανάσταση είναι το γεγονός της Θείας Αγάπης στην μεγάλη λαμπρότητά Του. Η εισάδου κάθοδος του Χριστού, τόσο αγαπημένη παράσταση και στην εικονογραφική μας παράδοση, σηματοδοτεί την Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Αυτή την κλητή και Αγία ημέρα, ας αφουγκραστούμε το μήνυμα του καινού μνημείου. Ο Χριστός ηγέρθη, ουκ εστιν όδε. Ο θάνατος νικήθηκε, αδελφοί μου. Χριστός ανέστη. Αληθώς ανέστη. Ο Αρχιεπίσκοπος ο Αθηνών, Ιερώνυμος ο Δεύτερος.